Βέβαια, αυτές οι δηλώσεις εκ των υστέρων, τουλάχιστον προς εμένα, ερχόντουσαν σε αντίθεση με αυτό που έβλεπα μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, ότι δεν προκαλούσες πολύ, ρε παιδί μου, ότι είχες, συνέχιζες. Μπορεί λιγότερο όσο περνούσε ο καιρός να έχεις αυτή τη γραμμή ότι εγώ το αντιμετωπίζω με πλάκα και σωστά, με καλή διάθεση. Αυτό ενόχλησε, μάλλον επειδή δεν ήμουν τόσο μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ το προσέγγιζα πολύ διαφορετικά το παιχνίδι από τους υπολείπους. Οπότε λένε αυτός γιατί να είναι τόσο χαλαρός. Έχει μήπως τη στήριξη του κόσμου έξω, είναι διάσημος. Αυτό. Μου είπαν ότι ήσουν πιο αιχμηρός στα κιού και δεν το έδειχνες αυτό μεγάλο μπροστά τους. Μεγάλο ψέμα. Αυτό είπαν. Όπως ήμουν μπροστά τους, ήμουν και στα κιού. Αν δεν παίξανε τα μπροστά, δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ σε αυτό. Δυστυχώς, παιδιά. Θεωρείς ότι λίγο σε ζήλευαν. Δηλαδή... Δεν νομίζω ότι με ζήλευαν, όχι... αλλά απλά πιστεύαν ότι επειδή και καλά δουλεύω στην τηλεόραση. Ότι θα είχε την ότι θα είχα μεγαλύτερη απήχηση από τους υπόλοιπους. Ναι, και οπότε λένε εντάξει, γιατί αυτός να το προσεγγίζει έτσι με τέτοια χαλαρότητα, να μην είναι καλός αγωνιστικά και να μην φοβάται να βγει υποψήφιος. Βέβαια στην αρχή όμως όλοι κάπως σε φοβόντουσαν ίσως εξαιτίας αυτού και γι' αυτό το λόγο δεν σε ψήφιζαν. Δεν νομίζω αυτό. Πιστεύω ότι πιο πολύ με συμπαθούσαν. Σε στήριζαν στην αρχή. Αυτό θέλω να πω περισσότερο, καταλαβαίνεις. Μα γιατί δηλαδή, λόγο να φοβούνται να με ψηφίσουν, ρε παιδιά. Γιατί θέλανε, επειδή είσαι ο αγαπητός του κοινού, και αν είναι μέσα στο να μην έρθουν αντιμέτωποι με εμένα και αντιμέτωποι με το δικό μου το κοινό. Αλλά δεν ήταν οι άλλοι άγνωστοι. Όλοι είχαν τη δημοφιλία τους που ήταν τόσο. Ότι δουλεύω στην τηλεόραση δεν σημαίνει ότι είμαι ο σούπερ διάσημος και σούπερ αγαπητός. Και οι στάσεις όμως, επειδή ήταν διαφορετικοί, δεν θέλανε να έρθουν απέναντί σου. Ίσως λοιπόν το βλέπανε και έτσι. Ότι να μην ήταν, επειδή ήμουν λίγο πιο χαλαρός από τους υπόλοιπους.